που θα αντιμετωπίσουν οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο όσοι περνάνε τουλάχιστον τον δρόμο Θεσσαλονίκη, στο δικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν, αντιολισθητικές αλυσίδες χρειάζονται οι οδηγοί που κινούνται από Ασκό προς Πέντε Βρύσες, από Βερτίσκο προς Όσα. Είναι απαραίτητη λοιπόν η χρήση των αντιλιστικών αλυσίδων. Επίσης από Θεσσαλονίκη προς Σέρες στη θέση Σοφούλα, αλλά και μετά την Περιστερά προς Λιβάδι. Κλειστός είναι ο δρόμος Αγίου Βασιλείου Χορτιάτη. Πυκνό χιόνι πέφτει στο Ζαγκλιβέρι, στην Πετροκέρασα, στο Άσβεστο Χώρι, στο Χορτιάτι που βρισκόμαστε, Ωραιόκαστρο, στην περιοχή Κυνηγός. Αλυσίδες χρειάζονται τα οχήματα που κινούνται στο ορεινό δίκτυο του νομού Πέλλας, αλλά και στην Εγνατία Οδό από Βέρεια προς Ιωάννα, στον κόβο του Πολύμηλου. Αλυσίδες στον δρόμο του Κυλκή, στο δικό δίκτυο του Κυλκή, στο επαρχιακό δικό δίκτυο του Κυλκή και κυρίως στην παλιά Εθνική Οδό Ευζώνων Πολυκάστρου. Mm-hmm. Χιονίζει Καστανιά στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαίδα, είδα και στη Φλόρινα. Κλειστά είναι σήμερα τα σχολεία σε Γρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά και Κοζάνη. Αλυσίδες προς τα χιονοδρομικά κέντρα, προς Ελαιοτοχώρη και Καϊμάκ Τσαλάν. Mm-hmm. Τώρα,